ώστε την επόμενη φορά που θα έρθω στην εκπομπή σου να έχεις έτοιμο το φακελάκι. Να σου πω καταρχήν πως την επόμενη φορά που θα έρθω στην εκπομπή σου να έχεις έτοιμο το φακελάκι με το μισθό μου. Σωστό. Είναι γνωστό ότι σου χάρη θεαματικότητες, κύριε Ραφαήλ. Σκοπεύω να λανσάρω ένα καινούριο επάγγελμα του δημοσιογράφου επισκέπτη. Του καλεσμένου. Καλεσμένου. Και όχι μόνο στο δικό μας κανάλι. Όχι μόνο. Αυτό σημαίνει, Βασίλη, ότι έχεις άποψη, τη λες. Και εν πάση περιπτώσει είναι μια άποψη που συζητείται και πολλώνει. Θετικά ή αρνητικά. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει. Στο θέμα. Επί του συγκεκριμένου λοιπόν. Ναι. Καταρχήν γιατί να μιλήσω εγώ για του σαγιαντολόγου. Επειδή βρέθηκε το όνομά μου, λέει, κάπου εκεί σε κάτι χαρτιά και επειδή έγινε πρώτο θέμα στο ανόητο δελτίο ειδήσεων, το Αντένα. Ανόητο ανθρώπου βεβαίω. Το έκανα πρώτο θέμα. Θα παρακαλέσω, μην προσβάλλουμε. Να μην παρακαλέσει, εγώ θέλω να προσβάλλω. Οι συναδέλφους Βασίλη κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και το ξέρεις. Όχι, τι θα πει, κάνουν τη δουλειά τους, σε αμπάρα μας κάνουν τη δουλειά τους. Όσο το δυνατόν καλύτερα. Καλύτερα την κάνουν, βλέπεις να την κάνω πολύ καλά. Επίτρεψέ μου, να έχω και εγώ μια άποψη. Έχεις την άποψή σου και εγώ τη δική μου. Δεν έχω καμιά δουλειά με αυτούς τους ανθρώπους, όπως δεν έχω εγγενή δουλειά με μαντριά, έτσι, κοπάδια, στάνες, πιστών, θρησκειών, αιρέσεων και όλα αυτά. Τα θεωρώ εξίσου ηλίθια όλα αυτά. Και τις θρησκείες και τις παραθρησκείες και τις αιρέσεις. Μάλιστα. Θα μπορέσουμε να επανέλθουμε σε λίγο. Να εκφράσω παράπονο στον κύριο Ραφαηλίδη. Ναι, κύριε Ταγκουνάκη. Σε ένα από, ναι, σε μία από τις τελευταίες στήλες σας, γιατί είμαι φανατική αναγνώστριά σας. Ευχαριστώ πολύ. Και αντλώ από σας. Θα σε διαφθείρω. Είχατε ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλεξίου. Ναι. Το απόσπασμα αυτό είναι ολοσδιόλου ψεύτικο και ο Αλεξίου το έχει πάρει κατά λέξη από περιοδικό του Κέφε. Α, δεν ξέρω. Εγώ το πήρα τον Αλεξίου. Φοβούμαι λοιπόν ότι εσείς βρίσκεστε από την καλή σας καρδιά να γράφετε, να καταλήγετε τελικά να γράφετε αυτό που θέλει το Κέφε. Αυτό που θέλω, εγώ γράφω. Ναι, αλλά αυτό εγώ το απόσπασμα. Εγώ το συνοπλίο, δεν μπορεί να συμπομπεί να γίνει. Αλλά αυτό να το απόσπασμα. Να τα συζητήσουμε αυτά σε λίγο. Εντάξει. Να τα συζητήσουμε σε λίγο, Λίζα. Στην Κρήτη βρίσκεται από σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για να τιμήσει τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Μινά Ηρακλείου. Η αστυνομία συνέλαβε δύο άτομα τα οποία μοίραζαν προκηρύξεις με υβριστικό περιεχόμενο